ο ύφεστος, ο γιος του, είναι ο αρχηγός τους. Φαίνεται λοιπόν ότι τα όπλα που κατασκεύασαν οι κύκλοπες δώσανε τη νίκη στο Δία. Ο Ισίωδος αναφέρει και κύκλοπες τότε Δία με διδόαση κεραυνών, πλούτων κινέιν, είναι η σκούφια που όποιος τη φόραγε γινόταν αόρατος. Αυτή την έδωσε στον Πλούτονα. Ο δε Ποσειδώνας κράταγε την τρίαινα, αλλά δεν ήταν μια απλή τρίαινα. Η τρίαινα του Ποσειδώνα εξέπεμπε ακτίνες θανάτου. Έβαλε δε ο Μέγας Τιτάν την τρίαινα, η ακτίνας εξέπεμπε εθέρι, δούργα και φαίνο γάμα. Ο Νόνος, ένας άλλος ιστορικός, γράφει για τους κύκλοπες. Κυκλόπων φάλαγες πληρφόροι, παλάμιση εθεωρήσαν το μαχητέ, Νόνος Διονυσιακά. Αν οι κύκλοπες είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν όπλα τόσο ασυνήθιστα, ώστε να προμηθεύουν με αυτά τον Δία, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Δίας έχει ανάγκη τις πολύτιμες γνώσεις τους. Με αυτή την κατανόηση υπόψη, μπορούμε να καταλάβουμε τα λόγια του Δία προς τον Προμηθέα, που του λέει «Η έτου η απαιτού, εξυπνότερη από όλους τους ανθρώπους, γελάς γιατί μου έκνεψε στη φωτιά, αλλά δύστηκε, τη συμφορά σου κατεργάστηκες, με αυτό και τη συμφορά όλης της ανθρωπότητος», που σημαίνει, παιδιά, ότι δεν ήταν η απλή φωτιά. Ο Οράδιος το επιβεβαιώνει. Το τολμηρό γένος του Ιαπετού έφερε στον κόσμο το πυρ, κακή τέχνη στα γένη. Πώς μπόρεσαν όμως οι κύκλοπες να κατασκευάσουν αυτό το όπλο? Θυμόμαστε ότι ο Κρόνος είχε βρει και όπλα και πληροφορίες αστρονομικής φύσεως και ιατρικά συγγράμματα όλα από τον πρώτο Ερμή και Ευρώντα παραδούνεμο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η γνώση που άφησαν αυτοί οι πρώτοι άγγελοι μέσα στις πυραμίδες της Αιγύπτου διαδόθη από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο στη μετακατακλυσμιαία ανθρωπότητα. Ο Χους Δίας λοιπόν ήταν ο έκτος μετά σειρά μετακατακλυσμιαίος βασιλιάς Αιγύπτου, αφού η Αίγυπτος ήταν μέρος της αυτοκρατορίας του. Μπορεί να βασίλευε από την Ινεβή, αλλά όλη αυτή η αυτοκρατορία, περιλαμβανομένης και της Αιγύπτου, ήταν κάτω από τις διαταγές του. Ένας άλλος θεός, ο οποίος όμως δεν αναφέρεται στους 12, ο Πλούτων, παρότι δεν ανήκει στους βασιλείς Αιγύπτου, παραμένει μια εξέχουσα μορφή του ιδωλατρικού πανθέου. Η Ρέα, σύμφωνα με την ιδωλατρία, γέννησε ένα παιδί που ονομαζόταν Μουθ, η θάνατος. Αυτός κατέληξε να θεωρείται όχι ο θάνατος με την αφηρημένη έννοια, αλλά σαν ο θεός του θανάτου. Στη γέννηση διαβάζουμε και Ι του Χαμ, Χους και Μισραήλ και Φούθ και Χανάν. Ο Φούθ λοιπόν ήταν ο περίφημος Πλούτων της ιδωλολατρίας. Το όνομα Περσεφόνη στην κυριολεξία σημαίνει παιδί της Σύσυδος, Πέρν γιος και Σε η γενική της Σύσυδος. Σε αρμονία με τα πιο πάνω, ο Απολόδος αναφέρει ότι η Περσεφόνη ήταν κόρη της Δήμητρας και του Δία. Ο Πλούτων λοιπόν ερωτεύτηκε την Περσεφόνη. Η Περσεφόνη ήταν η ωραιότερη κοπέλα της εποχής της. Την ερωτεύτηκε λοιπόν ο Πλούτων και την απήγαγε. Η Δήμητρα μάταια αναζητούσε την κόρη της και έγινε πικρά δάκρυα. Τελικά με τη βοήθεια της Εκάτης, πάλι της Εμμύραμης, μπόρεσε να τη βρει. Ο Πλούτων υποχώρησε. Όταν όμως η Περσεφόνη έφτασε στη μητέρα της, η τελευταία διαπίστωσε ότι η κόρη της ήταν έγκυος. Ο θυμός της για αυτό που έκανε ο Πλούτων μεγάλωσε ακόμη περισσότερο, τότε η Ρέα, της Εμμύραμης δηλαδή, μεσολάβησε και συμφωνήθηκε να μένει 3 μήνες με τον Άδη και τους υπόλοιπους με τη μητέρα της. Αυτή την ερωτική ιστορία η ιδωλολατρία την επέκτησε με μεταφυσικό περιεχόμενο και δημιούργησε ένα θνήσκον Θεό που πεθαίνει για το καλό της ανθρωπότητας. Και ερχόμαστε στο Διόνυσο ή Βάκχο ή Νευρόδο ή Δεύτερο Νίνο. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ψηφιδωτό στη Δήλο που τον δείχνει επάνω σε πάνθυρα. Μα Νευρόδ σημαίνει ο δαμαστής του πάνθυρα. 7η λοιπόν Αιγυπτιακή δυναστεία, από το 280 ως το 256, είναι τα χρόνια που βασιλεύει ο Διόνυσος Βάκχος στην Αίγυπτο. Η απομυθοποίηση του Διονύσου. Ο Διόνυσος λοιπόν ήταν γιος του Βίλου Δία και της Δήμητρος Ίσιδος, δηλαδή της δεύτερης Ίσιδος. Η Σέμελη που αναφέρεται σαν μητέρα του, σύμφωνα με τον Διόδωρο του Σικελιώτη, δεν έχει καμία σχέση με τον Διόνυσο. Ήταν κόρη του Κάδμου και ζούσε με τον πατέρα της στις Θήβες. Στις Θήβες της Αιγύπτου. Την βίασε ένας άγνωστος και έμεινε έγκυος. Ο πατέρας της για να καλύψει την κόρη του
διέδωσε ότι το παιδί μοιάζει του Όσιρι και άρχισε τις θυσίες για την επανεμφάνιση του Θεού. Ο Ορφέας που μετέφερε τα μυστήρια του Διονύσου στο Αιγαίο, στην Ελευσίνα, μετέφερε και τη μαρτυρία για τη νέα εμφάνιση του Θεού, Όσιρι Διονύσου. Το όνομα Διόνυσος σημαίνει ο Δίας της νήσης. Η Αιθιοπία ήταν η γη του Χους φίλου Δία, του γενάρχη των Αιθιώπων. Από τον Ανακρέοντα έχουμε την πληροφορία ότι ο Φάχος ονομαζόταν Αιθιώπες, δηλαδή ο γιος του Αιθίωπα. Ποιος ήταν ο Αιθίωπας? Ο Ευσέβιος αναφέρει ότι από τον Χους προήλθαν οι Αιθίωπες. Ο Χους Δίας λοιπόν ήταν ο Αιθίωπας. Ο γιος του, ο Αιθιώπες, ήταν ο Διόνυσος Βάχος. Έτσι ξετυλίγεται όλο το κουβάρι με την οικογένεια του Χαμ Κρόνου που έγιναν οι θεοί της ειδωλολατρίας. Ένα άλλο σημάδι είναι ότι κρατάει ένα κλαδί. Ο Επιφάνιος, αναφερόμενος στην καταγωγή του Νευρόδ, λέει: «Ο Νευρόδ, ο γιος του Χους του Αιθίωπα». Χους σημαίνει κύπελο. Έτσι το κύπελο στο χέρι του Βάκου σημαίνει ότι προέρχεται από τον Χους. Το δε κλαδί στο άλλο χέρι σημαίνει το κλαδί του Χους, ο γιος του Χους. Ας δούμε τι λέει η Βίβλος. «Και ο Χους εγέννησε τον Νευρόδ. Ούτως άρχισε να είναι ισχυρός επί της γης και έγινε πρώτος βασιλιάς της Βαβυλώνης». Όταν γυρίζει από την Ινδία, ζητάει από τη Σεμίραμη να πάρει τη βασιλεία της Αιγύπτου. Η Σεμίραμη του κάνει το χατήρι και βασιλεύει στην Αίγυπτο σαν Όσιρις. Είναι ο δεύτερος Όσιρις, ο οποίος θα έχει ένα πολύ άσχημο τέλος, γιατί θα τον σκοτώσει ο Σιθ, από ό,τι θα δούμε, που ο Σιθ, που ο Σιμ είναι ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον Διόδωρο τον Σκελιώτη, και θα μοιράσει το πτώμα του σε όλες τις πόλεις της Αιγύπτου. Αυτός λοιπόν ο κατεξοχήν θεός της ειδωλολατρίας που διέδωσε αυτά που βρήκε ο Ερμής της Μέγιστος στην Αίγυπτο, ο αποστάτης από την οικογένεια του Νόε, είναι εκείνος ο οποίος ήταν ο αγαπημένος των γυναικών. Ήταν ο έρωτας της Σεμίραμης, από ό,τι είπαμε, ο έρωτας της Περσεφόνης, ακόμη και ο έρωτας της μητέρας του προς αυτόν, της Δήμητρας. Ο Νευρόδ ως Ζωροάστης. Η φωνή της αρχαιότητος είναι καθαρή και σαφής όταν λέει ότι ο Μέγας Ζωροάστης ήταν Ασσύριος ή Χαλδαίος. Σούδα, τόμος πρώτος. Οι χριστιανοί ακολουθώντας την Ιουδαϊκή παράδοση ταύτισαν τον Ζωροάστρη με τον Νευρόδ, τον πρώτο βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο ίδιος ήταν επίσης ο ιδρυτής της αστρολογίας και της μαγείας στη Βαβυλώνα. Μαθητής και αυτός όπως και η μητέρα του Ίσιδα δεύτερη, η Δήμητρα δηλαδή, του Ερμή Χανάν. Οι χρονολογίες ταιριάζουν επακριβώς. Θυμόμαστε ότι ο Νευρόδ γίνεται βασιλιάς της Βαβυλώνας το 283 π.Χ. Το 282 μαζί με τη Σεμίραμη κατακτά τη Μηδία. Θα διαδώσει στους Μήδους τον Ζωροαστισμό. Τι ήταν, παιδιά, ο Ζωροαστισμός, θα το πούμε με λίγα λόγια. Ο προφήτης ήταν ο Ζαρατούστρα, ή Ζωροάστρης. Ο Αχουραμάζντα εμφανίστηκε στον Ζωροάστρη σε ένα όραμα ως μια υπέρτατη παντοδύναμη θεότητα. Αντίπαλοι του ήταν οι δυνάμεις του σκότους, οι άγγελοι του κακού, οι φύλακες του ψεύδους. Ο Αριμάν και ο Ρωμάστης, ο Αριμάν είναι ο διάβολος κατά την μυθραϊκή ορολογία, πολεμούν σαν νήσι μέχρι το τέλος και στο τέλος της τελευταίας τρισχιλιετίας αναφέρεται ότι θα θριαδεύσει ο Ρωμάστης. Η Βίβλος λέει το ίδιο. Ο Ζωράστης λοιπόν ήξερε σε μια τελευταία μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, κάθε θεατέος του Ρωμάστη, οι άγγελοι του Δημιουργού δηλαδή εννοούνται εδώ, θα νικήσει και θα σκοτώσει τον αντίπαλό του, τους δαίμονες. Αυτός λοιπόν ο εκπληκτικός άνδρας, ο Νευρόδ Διόνυσος, Όσιρις, ήταν ο 7ος φαραώ της Αιγύπτου από τους 12 θεούς φαραώ που κυβέρνησαν την χώρα μετά τον κατακλυσμό. Είναι πραγματικά περίεργη η σύμπτωση των τριών διαδοχών στο βασίλειο των θεών ανάμεσα στους λαούς από τον Περσικό κόλπο μέχρι το Αιγαίο και τη Δυτική Μεσόγειο. Παντού το βασιλέα ουρανό ανατρέπει μια δεύτερη γενιά θεών, Κρόνος, η οποία βάζει τάξη στον κόσμο. Αυτή ανατρέπει μια τρίτη γενιά θεών που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ο Δίας και στη Μεσοποταμία ο Βίλος Μαρδούκ. Η Βίβλος λοιπόν και η ειδωλολατρία αφηγούνται την ίδια ιστορία με διαφορετικά ονόματα στους ήρωες. Και ερχόμαστε στον Σιμ, ο οποίος είναι ο περίφημος Ηρακλής. Θα ξέρετε βέβαια ότι δεν υπάρχει ένας Ηρακλής. Υπάρχουν τρεις. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι τα κατορθώματα που έκανε ο τρίτος Ηρακλής, ο γιος της Αλκμίνης, είναι κατορθώματα του Αιγύπτιου Ηρακλή. Ας το
δούμε όμως, γιατί έχει πάρα πολύ σημασία. Για το όνομα του Ηρακλή υπάρχουν εξής πληροφορίες. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι αυτό το όνομα το έχουν τρεις ήρωες. Ένας Αιγύπτιος, ένας Κρητικός και ο γιος του Διός και της Αλκμίνης. Προσθέτει δε ότι στο γιο της Αλκμίνης και του Διός αποδόθηκαν τα κατορθώματα του Αιγύπτιου Ηρακλή. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι όταν ρώτησε τους Αιγύπτιους για την καταγωγή του Ηρακλή, του είπαν ότι η πατρίδα του ήταν Φινίκη. Ο Ηρακλής από τα πιο πάνω διαπιστώνει ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο που τα κατορθώματά του φάνταζαν φυσικά στα μάτια των συνανθρώπων του. Είδαμε ότι ο Ασούρ Νίνος πεθαίνει το 297. Αρχίζει η βασιλεία της Ελλήραμης που κράτησε 42 χρόνια μετά τη βασιλεία του Ασούρ, δηλαδή μέχρι το 255. Ο Σιμ έζησε 500 χρόνια μετά τον κατακτησμό έως το 1990. Είναι ο περίφημος Σον, που λέει ο Διόδωρος, το όνομά του λέει ήταν Σον, ο οποίος βρέθηκε στην Αίγυπτο για να τιμωρήσει τον Όσιρι, ο οποίος είχε ξεφύγει από την οικογένεια του Νόε και είχε στραφεί σε ιδωλολατρεία. Ο Πανάρχης Ηρακλής ήταν γνωστός στην Αίγυπτο ότι μετά με τη δύναμη των θεών πάλεψε εναντίον των γιγάντων και τους κατανίκησε. Το όνομά του ήταν Σον. Το πρώτο όνομα που έρχεται στα χείλη μας είναι του Σιμ, γιατί Σον σημαίνει διορίζω. Το Σιμ είναι παράγωγό του και σημαίνει ο διορισμένος. Η γραφή αναφέρεται για τον Σιμ και λέει «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ». Μέσω του σπουδαίου αυτού γιου του Νόε θα συνεχίζονται η γενεαλογική γραμμή που θα αποτελούσε το σπέρμα της γυναικός, σύμφωνα με την προφητεία που έδωσε ο ίδιος ο Θεός μέσα στον κήπο της Εδέρ, μέχρι τον Αβραάμ και τον Μεσσία. Ο Ηρακλής ήταν ένας τρομερός πολεμιστής και αρχηγός αυτόνομης πολεμικής ομάδος. Η τακτική του ήταν να δημιουργεί καθεστώτα αφοσιωμένα σε αυτόν, εγκαθιστούσε βασιλείς που ήταν φιλική προς αυτόν και τον Θεό του. Έτσι ανέτρεψε τον Ευρώδ, διόρισε στην Αίγυπτο μια δυναστεία η οποία ήταν φιλικά διακείμενη προς τον Ηρακλή και προς τον Νοέ, και έτσι για τον Νευρώδ Όσιρι έγινε ο ερημωτής του καταστροφέας. Ο Σιμ Ηρακλής αναγορεύει φαραώ τον Ουατσκαρέ, 8η δυναστεία, σαν τη βασιλεία του και ελέγχει τη Θήβα και την Ιεραπόπολη. Ο Σιμ Ηρακλής λοιπόν ήταν ο 8ος μετακατακλυσμιαίος βασιλιάς της Αιγύπτου. Όταν σκοτώνεται ο Νευρώδ Όσιρις, η Δήμητρα καταφεύγει στον Τηλεγόνο. Το βασιλιά της Βουτώ βρίσκει το καταφύγιο και σώζεται και εκεί καλεί τον δεύτερο γιο της από το Άργος, τον Έπαφο Άπη, και τον φέρνει κοντά της και βέβαια ο Ερμής ο Μέγιστος δεν χάνει την ευκαιρία να ονομάσει τον Έπαφο Άπη όρο δεύτερο, αναστέλλοντας έτσι το προκατακλυσμιαίο ζευγάρι της Αιγύπτου, τον Όσιρι, την Ίσιδα και τον Όρο. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Όρος στην Βουτώ και έχουμε την εμφάνιση του Νάρμερ Νίλου, ο οποίος πολιορκεί την Βουτώ και την Κατακτά. Ο Νάρμερ Νίλος είναι εκείνος που ενώνει τα βασίλεια της Άνω και Κάτω Αιγύπτου και ό,τι κερδίθηκε βέβαια από τον πόλεμο, χάθηκε μόνο αγάπη. Παντρεύει τον Όρο, που είδαμε προηγουμένως ότι είναι ο Έπαφος Άπης, που ήρθε από τον Πελοπόννησο και γίνεται ο Όρος δεύτερος, με την κόρη. Έτσι λοιπόν, όταν πεθαίνει ο Νάρμερ, ο Όρος κυριαρχεί και επαναφέρει όλη την ιδωλολατρεία στην Αίγυπτο. Ο Όρος δεύτερος δεν ήταν άλλος από τον Έπαφο, το γιο του Θεία και της Δήμητρας Ιός, Ηρόδοτος Β. 153. Η Ιώ, η Λιτό, ήταν ο μεγάλος έρωτας του Θεία. Από τις σχέσεις του σχέσεις, είπαμε ότι γεννήθηκε ο Φορονέας Διόνυσος, είναι Νευρώδ, η Περσεφόνη και ο Έπαφος Άπης. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν Έπαφο τον Άπη. Όταν ο Νευρώδ αφήνει το Άργος για να αναλάβει το θρόνο της Βαβυλώνος, στη θέση του θα αφήσει τον αδερφό του Άπη Έπαφο. Αυτός κυβερνούσε από το Άργος όλη την Πελοπόννησο. Το όνομα τότε της Πελοποννήσου λεγόταν Απία, το όνομά του. Θα εγκαταλείψει το θρόνο του Άργους όταν παίρνει το μήνυμα από τη μητέρα του ότι ο Όσιρις έχει δολοφονηθεί και σπεύσε στην Αίγυπτο. Εκείνη θα τον παρουσιάσει λοιπόν σαν γιο και διάδοχο του Νευρώδ Όσιρι II. Τον Μεν Όσιρι
λέει ο Διόδωρος, μεθ' ερμηνευόμενον, είναι Διόνυσο. Η δε ίσιν είναι Δήμητρα. Όλα λοιπόν, παιδιά, έχουν πια αποκρισταλωθεί για το ποιοι ήταν αυτοί οι θεοί που κυβέρνησαν την Αίγυπτο και μετά περάσανε μέσω του Ορφέα στο ιδωλολατρικό πάθεο των Ελλήνων. Έτσι, ο όρος Δίο λοιπόν γίνεται ο έπαφος Άπης, ο Σιθ Ηρακλής είναι ο περίφημος γιος του Νόε, ο οποίος έρχεται και αποκαθιστά την νομιμότητα της Αιγύπτου. Η βιβλική ονομασία της χώρας Αιγύπτου παλιά ήταν Μιζραήμ. Το Μιζραήμ, όπως παρουσιάζεται δίχως διαλυτικά στα εβραϊκά της γένεσης, είναι Μετσρήμ, δηλαδή αυτός που περιφράσει τη θάλασσα με ανάγνωμα. Και ερχόμαστε σε αυτό που πέτυχε την υπερχείληση του Νείλου να την μαζέψει και έτσι να γίνει ο Θεός της θάλασσας. Μιλάμε για τον Μιζραήμ, το γιο του Χαμ, ο οποίος είναι ο δεύτερος Ποσειδώνας, έρχεται και στηρίζει τον όρο στην Αίγυπτο και έχουμε την αναφορά του Διόδωρου του Σικελιώτη ότι μετά τους θεούς, πρώτον βασιλέα της Αιγύπτου, Μένες, το δε κάλιστον πρόπυλον εν Μέμφη του Ηφαίστου, Δεδάλο αρχιτεκτονήσω. Αυτός είχε για αρχιτέκτονα το Δέδαλο. Και θα δούμε ότι ταυτίζεται με τον Μίνωα τον Πρώτο. Όταν φεύγει από την Αίγυπτο, μετά την οριστικοποίηση του όρου σαν υπερδύναμη στην Αίγυπτο, έρχεται στην Κρήτη και ιδρύει τη Μινωική δυναστεία σαν Μίνωας ο Πρώτος. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές σχέσεις ανάμεσα στην Κρήτη και στην Αίγυπτο, έχουμε πάρα πολλές επαφές εκείνη την περίοδο και κοινά πολιτιστικά γνωρίσματα. Ο περίφημος λοιπόν Μιζραήμ είναι ο δεύτερος Ποσειδώνας, είναι ο θεός της θάλασσας. Από Μετστρέα λοιπόν που ήταν το όνομα της Αιγύπτου μετά αλλάζει και ονομάζεται Αίγυπτος, από τους βασιλιάδες των Ιξώς που θα καταλάβουν την Αίγυπτο και που μετά θα τους δούμε να έρχονται στην Ελλάδα, ο Κάδμος στη Θήβα, ο Δαναός στο Άργος και να πούμε λίγα λόγια ακόμα για την Χαφθόρ που είναι η Κρήτη μας. Από τις πιο πάνω γενιές που αναγνώριζαν σαν γενάρχη στον Ποσειδώνα, δύο μόνο είναι αναγνωρίσιμες, η Χαφθορήμ και η Χασλουχήμ. Πλησιάζουμε σε μια πολύ σπουδαία για τους Έλληνες πληροφορία. Χαφθόρ ή Καφθόρ ονόμαζαν στην αρχαιότητα την Κρήτη. Και ο Καρολίδης και ο Παπαρηγόπουλος, τα έργα των οποίων παραπέμπει ο Βέρνερ Κέλλερ στην ιστορία του Ιδίου Ιστορία Λαών και Πολιτισμών, αναφέρει ακριβώς ότι η Καφθόρ είναι η Κρήτη. Οι Κρητικοί λοιπόν μπορούν να υπερηφανεύονται πως είναι κατευθείαν απόγονοι του Ποσειδώνα. Η Χαφθορήμ ήταν η πρώτη κάτοικη της Κρήτης, από τους οποίους άλλωστε πήρε και το όνομά της. Αυτοί ήταν απόγονοι του Μιζραήμ. Από τη Βίβλο παίρνουμε επίσης την πληροφορία ότι και η Χαζουχήμ, εκ των οποίων εξήλθαν αργότερα οι Φιλιστέοι σαν Άπη και όπως θα δούμε, ήταν και αυτοί από την Κρήτη. Στον Αμός, θύτα κεφάλαιο και 7 εδάφιο, αναφέρεται «Δεν ανεδίβασα τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και τους Φιλιστέους από Καφθόρ». Η Καφθόρ λοιπόν είναι η Κρήτη μας. Από αυτή την πληροφορία που μας δίνει ο Αμός, βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι Χαζουχήμ είχαν γεννηθεί όπως και η Χαφθορήμ στην Κρήτη. Σαν παιδιά του Ποσειδώνα είχαν νόμιμα δικαιώματα στον θρόνο της Αιγύπτου. Όταν απέξαν πλούτο και ναυτική δύναμη, θα διεκδικήσουν όπως θα δούμε αυτό που πίστευαν ότι τους ανήκει. Αναφέρεται εδώ στην επίθεση των λαών της θάλασσας, στην εποχή του Ραψίδου Τρίτου, που προσπάθησαν να καταλάβουν το θρόνο, το πατρογονικό τους, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και τελευταίος, για να κλείσουμε αυτή τη μελέτη για τους θεούς που απετέλεσαν τον Δωδεκάθεο, είναι ο Ήφαιστος, ο γιος του Δία και της Ήρας. Αυτός είναι ο δεύτερος Θα, οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν έτσι τον Ήφαιστο, στη Βίβλο αναφέρεται σαν Σαφ Θα. Ο Ήφαιστος, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν γιος του Διός και της Ήρας. Ήταν ο Θεός της μεταλλουργίας και ο αρχηγός των Κυκλόπων, που κατασκεύαζαν τα όπλα των Θεών. Η ερμηνεία του ονόματος Ήφαιστος παραπέμπει στη Φεστό της Κρήτης και στα χιτήρια μετάλλου που ανακαλύφθηκαν εκεί. Μπορεί να υπάρχει συνδυασμός για το που προέρχεται το όνομά του. Και εδώ λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή να μας ακούσετε για αυτή την πραγματικά εξαιρετική βουτιά στο παρελθόν που κάναμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ιστορικό μας τον κύριο Γουία που έχει για 15 λεπτά κι αυτός να καλύψει το θέμα με περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για να καταλάβετε την ευκαιρία να σας. Θα θέλατε να αλλάξετε θέση, απλά. Θα θέλατε να αλλάξετε θέση, παιδιά, ευκαιρία. Gracias.
Εντάξει, τώρα. Το κασκόλ σας πάντα. Καλή σας νύχτα. Πολλά θα πούμε. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τις επιρροές που είχαν οι Έλληνες από τους Αιγυπτίους και τα σημαντικά φύλλα γύρω από την Αίγυπτο. Κυρίως τους Συροφύλλους. Καταρχάς, ο Ηρόδοτος στο δεύτερο του βιβλίου αναλύει σχετικά όλα αυτά και σε ένα τμήμα του έκτου βιβλίου. Ο Ηρόδοτος βασικά περιγράφει τις μάχες μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών και όταν π.χ. οι Πέρσες θα επιτεθούν στο τάδε μέρος, παίρνει την ευκαιρία ο Ηρόδοτος για να μας αποδώσει όσα γνωρίζει για το συγκεκριμένο μέρος. Γι' αυτό και αφιερώνει και το δεύτερο του βιβλίο στην Αίγυπτο. Και από το δεύτερο βιβλίο μαθαίνουμε ότι όντως οι Έλληνες είχαν πάρει τους 12 θεούς. Υπήρχαν 8 και αργότερα προσθέθηκαν 4, δηλαδή τους 12 μήνες. Πιστεύει ότι οι Αιγύπτιοι, ο Ηρόδοτος, υπήρχαν από ανέκαθεν υπήρχαν εκεί στην περιοχή. Ότι από εκεί πήραν τα σημαντικά φύλλα την περιτομή, μέχρι και το ψωμιζέα, σεβασμό σε γυναίκες, σεβασμό στους πεσβύτερους κτλ. Το λαβύρινθο, τις πυραμίδες, με την ψύχωση την οποία πήρε ο Πλάτωνας και αργότερα. Αναφέρει ότι μια ομάδα φοινίκων πήγαν μια Αιγύπτια ιέρια και την βούλησε στους θεσμοτούς. Σ' άγνωστο χρόνο. Μικυναϊκά χρόνια προφανώς. Και η γυναίκα αυτή ήταν σκούρα και μιλούσε μια ξένη γνώση που θέλει ο Ηρόδοτος ότι αυτή ήταν Αιγύπτια. Αυτή είχε διδαγήσει το ιερό Σιδωδόνη κατά τον Θουγκυρίδη και τον Πλούταρχο. Οι πυρώτες ήταν σχετικά ανόρθωτοι σύγκριση με τους υπόλοιπους Έλληνες και απόδειξαν πολύ αργότερα. Άρα αυτή η Αιγύπτια είχε τη γνώση στη Δεδόνη. Υπάρχει μια. Καταρχάς η Αιγύπτη, το πραγματικό του όνομα είναι Χεμέτ. Χεμέτ, και όχι Αιγύπτη. Η Αιγύπτη είναι η ελληνική. Οι Έλληνες αποδίδαν στους άλλους λαούς ονόματα εντελώς δικά τους, οι οποίοι ήδη δεν ήταν αναγνώριζαν, ας πούμε. Οι Αιγύπτιοι ονομαζόντουσαν Χεμέτ από την πόλη Χέμις, η οποία βρισκόταν πολύ κοντά στην Θηβαΐνα, στη Θήβα της Αιγύπτου, φυσικά. Και από εκεί φεύγει η γενεά του Δαναού κατά τον μύθο, το οποίο δέχεται και ο Παυσανίας, ο Ρόδος, ανάμεσα σε άλλους. Και αυτοί πήγανε στο Άγγλος, κατέβηκαν στο Άγγλος, ήταν Σιμίτες αυτοί, παραηγητοί, οι Αιγύπτιοι ανήκαν στους Χαν. Είναι ένα μείγμα λευκών και νεκροειρών. Όμως αυτοί που φύγανε από την περιοχή Χέμις ήταν προφανώς οι Ιξός. Ήτανε βασιλιάδες των Ιξός, είχαν καταλάβει την Αίγυπτο και τους εξεδίωξε ο Τούθμος ο Τρίτους. Η ομάδα αυτή που έφυγαν από την περιοχή Χέμις, Ιξού και Χεμέτ. Η Χέμις είναι η Πανόπολης. Αυτοί κατέβηκαν στο Άργος, ο Δαναός με τις 50 χώρες, όπως αναφέρει ο Μύθος, και εκεί εισήγαγαν την Δήμητρα, η οποία ήταν μια ουράνια θεά, για τα θεσμοφόρια μαζί με αυτό, μαζί με την. Και ιδρύσαν μια καινούργια δυναστεία. Πριν από αυτούς υπήρχε η δυναστεία του Γελάνοβα και ο Δαναός ήθελε μια εντελώς καινούργια θεά. Ανέτρεψε, ίσως με κάποια μάχη, και μπήκε μια καινούργια δυναστεία μέσα. Ο επόμενος μετά τον Δαναό ήταν ο Λεγκές, μετά από αυτόν ήταν ο Αμπάς, ένας στα συνηθικά Αμπάς σημαίνει πατέρας. Μετά από αυτόν ήταν ο Κρίσιος και μετά από αυτόν ήταν ο γνωστός στη μυθολογία Μεσαίας. Τώρα με τον Μεσαία, τώρα ο Απολλόδωρος πιστεύει ότι σκότωσε ένα τέρας, τέλος πάντων, ένα εξωγήινο λόγο προφανώς, και πήγε στην Αιθιοπία, δεν είναι στην Αιθιοπία που πήγε. Πήγε σε δύο πόλεις. Η μία πόλη ήταν το τι είναι σήμερα Χάιφα, κοντά στο Τελαβή, η Ιόπα. Και εκεί σκότωσε έναν άλλο θαλάσσιο τέρας με την βοήθεια του
και φαγή που πέτρωσε το θαλάσσιο τέρας, βγήκε ένα θαλάσσιο τέρας να φάει την πενίμισσα της Ιώπας την εδώ πέρα, με αυτό το κεφάλι που πέτρωσε και την πήρε. Αυτή πιθανόν να ήταν και συγκίνησέ του η πενίμισσα της Ιώπας. Διότι αυτή είναι και σωστά. Η Ιώπα μαζί με μια πόλη, το Τέλτα, Τέλστα σχετικά σημαίνει ύψομα, Τέλτα στα Golden Heights, αυτές οι δύο πόλεις είναι κυρίως πόλεις των Τάκων. Αυτοί που βρισκόντουσαν πάνω στο Golden Heights, στο Τέλτα, είχαν για κυρίο λιμάνι το Σπιτήρο. Λοιπόν, και ο Μεσσέας μετά, όταν έφυγε από την Ιώπα, πήγε και στη Χάνης, όπου μας πληροφορεί ο Ρόδος, ότι ήθελε να επισκεφτεί την περιοχή που ζούσαν οι ήταν συγγενείς του, οι προπάτη του, και από εκεί επέστρεψε στο Άργος. Στο έκτο βιβλίο μας πληροφορεί ο Ρόδος ότι η βασιλής, η δυναστεία του, τουλάχιστον ο βασιλικός οίκος της Αιγύπτου, συγγνώμη της Σπάρτης, ο βασιλικός οίκος της Σπάρτης, είναι και αυτή η Τάνα, είναι και αυτή η Τάνα, εξ Αιγύπτου. Απόδειγμα, μια απόδειξη αυτού είναι το γνωστό εδάφιο του Ιώσεφ που μιλά ο προφήτης στο βασιλέα Ιερέα, Αριεύς, του Σπαρτιάτη Βασιλέα, του λέει: έχουμε κοινά, είμαστε το ίδιο φίλο. Έχουμε τον Λύσανδρο, τον Σπαρτιάτη Βασιλέα, που επισκέπτεται δύο φορές τον ναό του Παλθρονών στη Βόρεια Αίγυπτο, όπως έκανε και ο Αλέξανδρος κάπου 50 χρόνια αργότερα και πίστευε μόνο σε αυτόν. Ο Παυσανίας μας μιλάει ότι ο ξάδερφος του βασιλικού οίκου ήταν Φίνικας. Λοιπόν, επίσης υπάρχει ο Κάδμος. Ο Κάδμος ήταν γιος του Αγίμαρα. Ο Αγίμαρας στα φοινικά είναι Χνάς, λέγεται. Ο γιος αυτού ήταν ο Κάδμος, που στα σημαντικά σημαίνει αυτός εκουά εξ Ανατολής. Ως γνωστόν, ο Δίας είχε να παγάγει την κόρη του Αγίμαρα, του Χνάς, την Ευρώπη, το οποίο είχε δώσει και το όνομα της Ιππήρου. Και ο Κάδμος μαζί με τα αδέρφια του πήγαν να την αναζητήσουν. Και εκεί ο ένας αδερφός, ο Θάσος, έκτισε τη Θάσο. Ένας άλλος αδερφός, ο Φινέχας ή Φινέας, έκτισε μια πόλη κοντά στο Βυζάντιο. Δηλαδή εκεί ήταν το στενό του Βοσφόρου ή κάπου εκεί γύρω. Και όταν πήγαν αργότερα οι αργοναύτες, βρήκαν τον Φινέχα. Φυσικά όχι τον ίδιο, αλλά προφανώς μια σειρά από ιερέων με τον τίτλο Φινέχας. Γνωστό όνομα της Αιγύπτου. Ο άλλος έκτισε τη Θήβα σε ανάπτυξη μόνο της Αιγύπτου. Ο Άρης, τώρα αυτός είναι ο Κάδμος, λέμε και τέτοια. Τώρα ο ίδιος ο Κάδμος τώρα έκτισε ακριβώς την Θήβα προς ανάμεση της Θηβαΐδας που ήταν κοντά στο Χιάνης. Πίθανε ήταν. Και προφανώς αυτή που ήθελε με τον Κάδμο, όπως σας είχα πει πριν, είναι ουσιαστικά η Τάνα από το Θεό Τάν, την πόλη που ήταν στα Golden Heights. Μία εφήβα και το λιμάνι ενωθήκαν αυτοί οι φίλικες και πήγαν εκεί. Λοιπόν, κατά τη μυθολογία, κατά τον Ρόδο, ο Διόνυσος είναι εγγονός του Κάδμου αυτού και ταυτίζεται με τον Αιγύπτιο Θεό Όσιρις. Την ίδια περίοδο περίπου υπάρχει και η απαγωγή της Ιός που την κυνηγούσε μοίρα, την άφησε ένα έγκυο ο Δίας ως γνωστό, την τσίμισε η Μιάλισσα αυτή και πήγε παντού, αναφέρει η μυθολογία ότι όταν η Ιώ σε ένα από τα ταξίδια της πήγε στην Αίγυπτο, συνάντησε τον Ερμή, γιατί ο Ερμής βασίλευε. Και η Ιώ αυτή ταυτίζεται με την Αιγυπτιακή θεότητα Ίσιδα ή Δήμητρα, μια σημαντική θεότητα. Στη Χένης υπάρχει και αγάπματα του Περσέα, του Ντάν και του Λιγκαία, μας αναφέρει ο Ερώτος, που τα έχει δει. Λοιπόν, ο Ηρακλής είναι ο Μελκάτ. Μελκάτ σημαίνει ο άρχοντας της πόλης. Ή αφέρα να πούμε ο πολιούχος της πόλης, Τύρου. Τύρος είναι Σουρ. Οι Σημίτες λένε, το τάφτο έκανε Σουρ. Άρα ο Τύρος είναι Σουρ ουσιαστικά. Ο πολιούχος της πόλης Σουρ, έφερε το Μελκάτ. Σε αυτόν είχε κάνει μια αφιέρωση ο Οδυσσέας, ο μυθικός της Θεάς, όταν πήγε στη δουλειά μα, στο Μελκάτ. Το Τύρου. Ο Αλέξανδρος κατάσταψε μάλιστα και την πόλη, διότι έγινε και διαμάχη για το ιερό. Η Ρόδος, οι τρεις πόλεις της Ρόδου επίσης, η Λίνδος, Κάμπυρος και η άλλη, Λίνδος, Κάμπυρος και η Αλυσσός, αυτές οι τρεις πόλεις είναι παιδιά, είναι κόρες του Δαναού, άρα και από εκεί περάσαν οι Ιταν. Στην Κύπρο, μια μαθούντα, το Κύπριο, τα Θήρα, υπήρξε να είναι η Θήρα, ο Βάτος, η οικογένεια του Βάτου, που ξέρετε κύριε, είναι και αυτή, από την οικογένεια αυτό, το σημείο, Φινίκο Ντάν.
Τώρα, επίσης, ο Graves διαφωνεί μαζί, αφού το έχεις πει γιατί είναι κάτι. Ότι είναι η Εφέση Άρτεμις. Ότι είναι η Εφέση Άρτεμις. Θα διαφωνεί ο Graves τώρα στην αφορά, που κάνει ενδιαφέρον από την δική σου. Εσείς απλώς είπαμε ότι όσες θεές ναι. έχουν στο στέμα τους χειροματικούς πύργους, ναι. έχουν σαν ιστορικό πρότυπο τη Σεβίδα. Ναι, πιστεύει ότι προέρχονται από την Λίλιθ. Η σχέση είναι η Λίλιθ. Τα παιδιά της είναι κάτι σαν τανάδες που ονομάζονται. Μπερδεύει τους θεούς που είχαν έρθει πρώτου καταρχισμού. Εδώ όμως είμαστε στην περίοδο μετά του καταρχισμού. Ναι, είναι η περίοδος πρώτου καταρχισμού. Εδώ είμαστε μετά του καταρχισμού. Στο 12ο. Λοιπόν, επίσης οι Έλληνες τώρα, η επαφή τι θα πει να πούμε και οι Έλληνες πώς είχαν επαφή με την Μικρή και την Αίγυπτο. Ο Ηρόδοτος δεν το εξηγεί ακριβώς στο ιστορικό του πλαίσιο, το κάνει κάπως πιο εκλαγευμένα και πιο μαθητικά. Το έτος 664 π.Χ. υπήρχαν εδώ, αναφέρει ο Ηρόδοτος, για 12 βασιλιάδες στην Αίγυπτο. Αυτοί οι 12 βασιλιάδες δεν ήταν καν βασιλιάδες, ήταν απλά επιτηρητές που είχαν πάρει Ασσύριοι. Οι Ασσύριοι είχαν έλεγχαν εκείνη την περίοδο την Αίγυπτο. Την Ενεδή κυβερνάει αυτό. Αυτοί οι 12 ήταν απλά διηγητές, όχι βασιλιάδες. Σαν αντιβασιλιάδες. Σαν αντιβασιλιάδες. Φλάιν, υποτελείται. Όπως είχαν και οι Ρωμαίοι. Φλάιν, χίντ, υποτελείται βασιλιάδες. Ένας από αυτούς αποστάτησε. Το λέγανε Ψαμπίλικο. Τον έδιωξαν οι άλλοι 11. Και αυτός έτυχε εκείνη την περίοδο να έρθει με μια ομάδα Ελλήνων πειρατών από την Ιωνία. Έρχεσαν να ελαττούν τα βόρεια παράλια. Υπήρχε ένας θεσμός ότι θα έρθει από το φορά μια ομάδα ανθρώπων με μπρούντζο. Μπρούντζο ήταν αυτοί οι οπλίτες, οι άνθρωποι που κάνανε τις δρομές. Ήδη σε μαζί του ο Ψαμίτη που του έκανε δώρα και του πρότεινε να του βοηθήσουμε και όσο του άλλου έλεγε. Άρα με λίγα λόγια, μάζεψε του δικού του παντού, του φέρνε και διώξε του Ασσύριου από εκεί. Και αυτό ο Ψαμίτη ίδρυσε μια τεράστια δυναστεία το 664. 100 χρόνια μετά βρέθηκε κάποιο άμαση ή άθμοσε, ο οποίο ανέτρεψε το τελευταίο αυτή τη δυναστεία. Τον Απρίλιο, ο Απρίλιο ήταν ο τελευταίο τη δυναστεία που ήρθε ο Ψαμίδικο. Λοιπόν, 100 χρόνια μετά οι Έλληνε αυτοί, οι μισθοφόροι, μια ομάδα, η ομάδα που ήρθε, φτάσαν στου 30.000 ανθρώπου. Αν βάλουμε και εταίρε, αν βάλουμε και υπηρέτε. Βέβαια, είμαστε πολύ μετά μιλάμε για το, ναι. από το 12ο. Φυσικά, αλλά λέω ακριβώ πώ πήγαν εκεί οι Έλληνε. Ναι. Με το 560 φτάσαμε να είναι χιλιάδε ήδη. Τώρα, όταν πάρουμε ένα άνθρωπο, βέβαια για την εποχή που ήταν και οι Πτολεμαίοι. Ήταν κατά σειρώη χιλιάδες Έλληνες και Μακεδόνες και γυρίζαν τις πόλεις. Έχουν μεγάλη παρουσία. Εδώ τον Ελλήνων. Στην Αίγυπτο. Λοιπόν, επίσης, να αναφέρω επίσης και είχαμε πει επίσης για διάφορα εξωγήινα φαινόμενα που κατά καιρούς εμφανιζόντουσαν στους ανθρώπους. Να αναφέρω ένα περιστατικό που έγινε στη μετέπειτα αρχαιότητα. Το αναφέρει ο Θεοφύλακτος Ιμοκάτης, ένας Αιγυπτιώτης, ίσως Έλληνας, αλλά ίσως και τόπος Έλληνας. Λοιπόν, αυτός έζησε την εποχή του Μαυρίκηλου, γύρω στο 580 μετά Χριστό, στο Βυζάντιο πλέον είμαστε. Και αναφέρει ότι από τον Νείλο αναδύθηκε ένα τεράστιο μόν, σαν πολυκατοικία, και ήρθαν εκεί οι ιερείς, χριστιανοί πλέον οι ιερείς, και προσπαθούσαν διάφορα ξόρια να το κάνουν να καταδυθεί στον Νείλο. Και ξαφνικά εμφανίζεται και η σύζυγός του, μια τεράστια γυναίκα, και αυτή σαν πολυκατοικία, και τότε τη θαύμασε. Έπαψα αυτή την έκανα στο εξώ και λέει τη θάμασα την έκανα σαν γυναίκα. Και μετά θυμηθεί και αναδεθήκαν οι δύο. Άρα τα φαινόμενα, τα εξωγήινα φαινόμενα. Υπάρχουν αναφορές που θα πάρω. Θα σας εστιάσω στο 12ο, γιατί αυτό είναι το 12ο. Αν έχετε τελειώσει, ο κύριος το λόγο σημειοφόρος έχει το... Ναι, ναι. Όχι, δεν έχω. Ερωτήσεις. Να κάνετε ερωτήσεις. Θα μας πείτε κάποια πράγματα από τη μελέτη σας. Όχι. Δεν είναι η ώρα. Καλά, όπως θέλετε. Αν γίνουν ερωτήσεις, να γίνουν επί των θεμάτων που αναφερθήκατε. Για το θέμα ότι ονομάστηκε Αίγυπτος, που ανέφερες πριν, είναι ότι την εποχή των Ιξώς κυβέρνησε ο Αίγυπτος σαν βασιλιάς την Αίγυπτο. Από το όνομά του, λοιπόν, ονομάστηκε η χώρα Αίγυπτος. Ό,τι θέλετε τώρα μπορείτε ο καθένας σας να κάνει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά που υπόθηκαν ή να φέρει και τις αντιρρήσεις του. Ποιος δεν έχει τον λόγο. Ας το γράφω. Αφήστε το γράφω. Παρακαλώ. Πολύ ωραία εργασία. Λοιπόν,
μαζεύει πάρα πολλά πράγματα και που είναι αφορμή για περαιτέρω έρευνα. Για περαιτέρω έρευνα. Και επεξεργασία. Ήθελα να συμπληρώσω δύο πράγματα, κάτσα δύο-τρεις σημειώσεις να μην σας επιβαρύνω, απλά σχετικά με την ΕΚΑΤΗ. Η ΕΚΑΤΗ στο ελληνικό πάνθεον και γενικά στους ορφικούς σύμβους αναφέρει το σκούρο τρόφος. Προσέξτε να δείτε τώρα. Στις δε ευμενήρες του Εσχύλου, που είναι πολύ καλό στην έρευνα που διεξαγάγεται κάθε στιγμή να μπουν μέσα πολύ και οι τραγικοί ποιητές, οι οποίοι τραγικοί ποιητές έτυχε να είναι και μύστες, όπως ο Εσχύλος και οι Ιεροφάντες στα Ελευσίνια Μυστήρια και μάλιστα διώχθηκαν επειδή φανέρωσαν κάποια άρρητα. Ο Εσχύλος πέθανε αυτοεξόριστο στη Σικελία. Όπου εκεί μάλιστα έγραψε. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί απαγορευόταν ότι μαθαίνατε στα αγροτικά μυστήρια. Όπου μάλιστα στη Σικελία έγραψε τον Προμηθέα Δεσμότη. Λοιπόν, για τις Ευμενίδες αναφέρει, το θυμάμαι γιατί. Κακόν διεκάτη καγέγνοτ. Καταπιάνονται με το κακό στο όρμα ξεκάτης. Ξέρετε, για κάτι συμβολίζονταν με το σκυλί. Και το συνδέω με το κουροτρόφος, διότι στην λαϊκή, πρέπει να το πούμε, συνείδηση, το φαινόμενο το να αληχτούν τα σκυλιά όταν πεθαίνει κάποιος, συνδέθηκε πάρα πολύ με τη βρεφική θνησιμότητα. Η βρεφική θνησιμότητα, δηλαδή πέθαναν τα λιωγνά, έτυχε, δεν ξέρουμε με ποια ιδιότητα φυσική, τα σκυλιά αντιλαμβάνονται τον ερχομό του θανάτου και αληχτάνε και έχουν συνδέσει την ΕΚΑΤΗ και γι' αυτό και την παρακαλούσαν, ας πούμε, και προσεύχονταν και τα λοιπά όταν ερχόταν ένα παιδί στον κόσμο, δηλαδή να μην το πειράξει. Στην τραγωδία του Ευρυπίδη ΕΚΑΔΗ, καταλήγει η ΕΚΑΒΗ στο τέλος της τραγωδίας ως σκύλα. Εδώ είναι παραβολή, γιατί ή της την βάρεσε από την απώλεια και άρχισε να ανοιχτάει ή, πώς να το πούμε, επειδή ήταν πρόσφατη στην Τρία ο ερχομός του 12ου σε εισαγωγικά, επέστρεψε στην προηγούμενη κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε στην κρόνια, πάλι σε εισαγωγικά. Βεβαίως. Να κάνω διάλογο. Ήθελα να τονίσω ότι μόνο οι 200 φυλακίστηκαν στα Τάρταρα σύμφωνα με την αρχαία γραμματεία, ναι. Αλλά το 1/3 των αγγέλων του ουρανού έχει πάει με αυτό το κίνημα του Ιωσφόρου, που σημαίνει ότι οι άλλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σαφώς. Φυλακίστηκαν αυτοί που κάναν τους γάμους με τις γυναίκες. Απλά δεν έχει τύχει να εντρυφήσω. Άρα στον Τροϊκό Πόλεμο πολύ αυτό είναι αυτό που λέει και ο Όμηρος, ότι κάποιοι θεοί βοηθάγανε τους Τρώες και κάποιοι άλλοι βοηθάγανε τους Έλληνες. Ο δε Τροϊκός Πόλεμος είναι ένα ερώτημα, ας πούμε, το πότε συνέβη ακριβώς, ότι διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο μια χρονολογία της τάξης του 1180 π.Χ. Υπάρχει ένα πάριο χρονικό, μια πλάκα η οποία βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο που το τοποθετεί στο 1264, να θυμάμαι το Χριστό. Πάντως γύρω στο 1200, αν ναι, υπάρχει όμως, αν δείτε στο Απολλόδωρο την επιτομή, δίνει μια χρονολογία, δεν τη δίνει ακριβώς, λέει το εξής. Ακριβώς 1000 χρόνια πριν το Λαμιακό Πόλεμο. Όχι, δεν το λέει, το Φωικό Πόλεμο. Και αυτό είναι 350. 300 τόσο, το Λαμιακό τον θυμάμαι. Αλλά το βάζει και 350 λοιπόν, αυτός. Και το βάζει και 1340 και τα λοιπά. Λέει ότι ο Έαντας ολοκρός, έχοντας βιάσει την Κασάνδρα πάνω στο βωμό, κατά την άλωση, παρουσιάστηκε βρεφική θνησιμότητα στη Λοκρίδα. Αυτός πέθανε στον γυρισμό, αλλά λένε για τους υπόλοιπους. Και το Άγος έπρεπε για να ξεπληθεί για 1000 χρόνια να στέλνουν οι Λοκρίστην Τρία στο ναό της Αθηνάς δύο κορίτσια να υπηρετούν πώς είναι τώρα η κυρία της Εκκλησία. Στις εκκλησίες, πώς λέγονται, ας πούμε, το νέο χώρο κάπως, κλπ.
Και όταν έληξε αυτή η ποινή, τότε είναι που ξεκίνησε ο Λαμιακός πολέμος. Οπότε αυτό τοποθετείται το 1300 τόσο πολύ. Το Ιάννη 1200. Κάτι που είπατε για την Ομοσπονδία. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1300 πρέπει να είναι οι λαοί της θάλασσας που κάνουν την επίθεση να μείνουν στην Αιγύπτου. Ναι, και νομίζω πριν λίγο, λίγο μετά. Ναι. Μα ο Τροϊκός πόλεμος, ο Τροϊκός πόλεμος είναι όπως είναι, πώς να το πούμε, λέμε δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η μάχη της Ελλάδας είναι ένα από τα περιστατικά. Ο Τροϊκός πόλεμος είναι ένα από τα πολλά περιστατικά, τα πολλά των λαών της θάλασσας. Απλά έτυχε να καταγραφεί πιο λεπτομερώς. Δεν είναι... αυτό που λέμε για την Σκωτία και την Φινίκη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι... Φωνή. Ναι, διότι υπάρχει Φινίκη, είναι πάνω από τη Σαγιάδα, η περιοχή πιάνει από πάνω από τη Σαγιάδα στα Αλβανικά και βγαίνει στα Αλβανικά. Ναι. Λοιπόν, διότι υπάρχει, να το συνδέσετε με την Πύλο, στη Μεσσηνία, διότι Μεσσηνία σημαίνει ο ενδιάμεσος σταθμός, η μέση της Νιός. Οπότε το άλλο μισό πρέπει να τοποθετείτε. Α, μπράβο. Το άλλο μισό πρέπει να τοποθετείτε στη Φινίκη της Λιβύης. Ξέρετε, η Φινίκη της Λιβύης είναι εκεί που ρίξανε τον Καντάφη. Και έχει αυτό έχει πολύ βάθος. Εκεί που πίσω. Πρέπει να γύρισε ο Περσέας για να καταλάβει την Λιβύη και την Αίγυπτο. Λοιπόν, διότι ναι, η Λιβύη εδώ μεταξύ, στα αρχαία χρόνια δεν περιγράφεται το Λιβύη. Να καταλάβει αυτά. Ανήκει στην Αίγυπτο. Είναι περιόρυτη, είναι επικράτεια Αιγύπτου η Λιβύη. Δεν είναι ξεχωριστή. Και μάλιστα αυτός ο διαχωρισμός στη Λιβύη που λέμε Κυριναϊκή και Φινίκη, η Κυριναϊκή είναι πιο ελληνορωμαϊκού τύπου, πιο, να το πούμε, λευκή. Το λέμε και ο Θεός πάντα χτίσει τους. Λοιπόν, και αυτή η φαγωμάρα μεταξύ τους την είδαμε μέχρι πριν 3 χρόνια, ας πούμε, που... Γιατί αλλιώς δεχτήκανε τον χριστιανισμό οι μεν, αλλιώς δεν τον δεχτήκανε και οι δύο, βέβαια με τον τρόπο που τον δεχτήκανε, αλλά το αντίστοιχο έγινε μετά και το Ισλάμ. Οι Φίνικες πάλι πρώτα το Ισλάμ, μετά οι άλλοι. Οι Φίνικες μπήκαν στη γραμμή αίματος του προφήτη. Έτυχε ο Καντάφης να μην είναι στη γραμμή αίματος, αλλά τους άλλους. Τέλος πάντων, για τους Αιθίωπες, οι Αιθίωπες στην ελληνική γραμματεία πιάνει όλη τη Βόρεια Αφρική. Ελέγχανε ένα διάστημα. Οι Αιθίωπες είναι ένα διάστημα. Είναι. Δηλαδή, εννοεί βασικά την Αφρική. Εννοεί τη μαύρη φυλή, μάλλον. Ναι, και μάλιστα υπάρχει πολύ καλή σχέση. Τι άλλο. Εκεί που είπατε λοιπόν για το δίτυχο Παναγία σε κάτι στρατηγού κτλ., ίσως, δεν ξέρω, να τέριαζε περισσότερο η Αθηνά. Με τη διαφορά όμως ότι η Αθηνά δεν έγινε ποτέ μητέρα. Οπότε. Λοιπόν, κάτι γενικά παρουσιάζεται γιατί η ανθρώπινη συμπεριφορά διαχρονικά είναι ίδια. Είτε πρώτη μιλάμε για 5.000 χρόνια πριν, είτε μιλάμε για τώρα. Δηλαδή, όπως είναι στις μυθολογίες, ξέρω εγώ, κυοφορεί δίδυμα η βασίλισσα και το ένα είναι του Διός. Αυτό δεν σημαίνει, ας πούμε, τώρα κυριολεκτικά. Άποψη δικιά μου ότι επαναγωνιμοποίησε το ήδη γονιμοποιημένο Άριο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο γιος αυτός, ο διογέννητος σε εισαγωγικά, είναι αυτός που εισήγαγε τη θρησκεία, τη νέα. Δηλαδή αυτό συμβαίνει, μπορούμε να το παρατηρήσουμε πάρα όπως πολύ. Όπως η μητέρα και το βρέφος που έχει κάνει σε όλους τους ναούς τη διαδρομή της, του Χριστού. Η διογέννητη βασιλής, να το πούμε με αυτή τη λογική, είναι το ίδιο με τους χριστιανούς αγίους βασιλείς που εχριστιανίσανε τους λαούς τους. Αν το δείτε και οι Γερμανοί και οι Σλάβοι και οι Ρώσοι κτλ. Οι πρώτοι βασιλείς, κάτι Βλαδίμιν κτλ. Βαφτίστηκαν με τους Κύριους Μεθόδιους, σπάξαν τους μισούς δικούς τους που δεν θέλαμε κτλ. Και επιβάλλανε τη θρησκεία. Το ερώτημα. Πάρα πολλά. Ένα ερώτημα. Αυτό που λέμε τώρα, θεοί. Πότε σταματάει η επιρροή τους. Στον κατακλυσμό έχουμε την βία. Να ρωτήσω κάτι διαφορετικά. Χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί το βρήκα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Σου είδα, μέχρι την εποχή του Μαυρίλη υπήρχε το φαινόμενο αυτό. Στον Τροϊκό πόλεμο, σε εισαγωγικά, αν και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά δεν έχει να κάνει, έχουμε την παρέμβαση των θεών. Λοιπόν, πότε σταματούν οι θεοί να παρεμβαίνουν.
στους αρχαϊκούς. Αναφορές, ας πούμε, στην ναυμαχία της Αλαβίνος, έχουμε ξεκάθαρη αναφορά ότι εμφανίστηκε... Να, και με τους Γαλάτες έχουμε, όσο με τους Ρώμους και τα λοιπά. Και μάλλον έχει παίξει ρόλο το μαντίο των αδελφών με τους Γαλάτες. Χρησιμοποιήθηκαν όπλα εναντίον των Γαλατών, μάλιστα. Ναι, ναι, κάπως έτσι, ναι. Ναι. Είχαν μυστικά όπλα τα οποία τα χρησιμοποιήσαν. Για αναφορά του Χελτέου, ξέρω εγώ, ας πούμε στο Μαραθώνα. Ναι, αυτό. Στις επόμενες διαλέξεις θα κάνουμε και αναφορά στην κυβωτό της Διαθήκης που είχε το Ισραήλ, που του έδινε τη νίκη σε κάθε πολεμική επιχείρηση. Τι ήταν αυτή η κυβωτό της Διαθήκης και τι μυστικά περιλάμβανε αυτό το κυβότιο το οποίο του περιφέρανε στις μάχες της Ισραηλίδας. Ναι, και αυτό έφερε κουβέντα. Έχουμε πολλά στοιχεία, γι' αυτό και θα ήταν μια πολύ εξαιρετική διάλεξη. Αν και για την επόμενη Κυριακή, αυτό που έχουμε προγραμματίσει είναι ο Αβραάμ, έτσι ακριβώς, και το πόλεμο της αδερφής. Στηριζόμενη στα εδάφια της Βίβλου, ότι παρουσίαζε τη γυναίκα του σε κάθε βασιλιά που πήγαινε, σαν αδερφή του. Τη Σάρα. Τη Σάρα. Και όταν έφευγε, γιατί κάποια στιγμή πήγαινε να την παντρευτεί ο βασιλιάς, πέφτανε συμφορές στο παλάτι, ο Αβραάμ έλεγε ότι είναι η γυναίκα μου και του λέει: γιατί δεν μας έπρεπε να ρωτήσει ότι είναι η γυναίκα σου. Μα είναι λίγη αδερφή μου. Ήταν ετεροθαλής αδερφή του. Και έβγαινε πάντοτε με μεγάλα υπάρχοντα μετά από κάθε τέτοια επίσκεψη. Το είχε κάνει σύστημα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς ο συμπαντικός Θεός μπορεί να διαπραγματεύεται με ανθρώπους τέτοιας ηθικής. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί στην αρχή. Κανένας δεν άγγιξε όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Κανένας δεν άγγιξε. Κανένας δεν άγγιξε τις άγγιξες. Ναι, αλλά το... Ναι. Το θέμα είναι πώς αυτός λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Το 12 έτσι το λένε, αλλά δεν σε κανένα εδάφιο το λένε με την άγγιξη. Πέφτανε συμφορές λέει. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και δεν την άγγιξε. Ναι. Δηλαδή πέφτανε συμφορές πάνω στο παλάτι, τις οποίες διόρθωνε ο Αβραάμ. Σωστό. Με γνώσεις που είχε. Λοιπόν, επίσης ήθελα να συμπληρώσω ότι η πρώτη σοφή Έλληνες φυσικά περάσανε από την Αίγυπτο. Εκεί είναι που πήρα τη γνώση, πρέπει να το αναφέρω πιο πριν φυσικά αυτό. Ο Πυθαγόρας, ο οποίος είναι και αυτός μύστης και φοινικής καταγωγής. Ο Ορφέας. Ναι, ο Ορφέας, ο Σόλων. Ο Σόλων Αθηναίος. Ο Σόλων Αθηναίος μάλιστα μας αναφέρει ο Ερώδητος. Πέρα από την Αντλαντίδα, μας αναφέρει ο Ερώδητος το εξής φανταστικό. Το πόθεν έσχες, το οποίο δεν έβαλαν ο Σόλωνος από τους Αιγύπτιους το πήρα. Έπρεπε οι Αθηναίοι να πάνε στον τοπικό διοικητή για να δηλώσουν το πόθεν έσχες. Εφάρμοσε και τη Συσάκτεια. Και τη Συσάκτεια, όλα αυτά έγινε κανένα φυσικά. Δηλαδή χάρισε τα χρέη όλων των πολιτών της Αθήνας που είχαν πουληθεί για τα χρέη ως δούλοι. Και από τότε η Αθήνα αρχίζει και ανεβαίνει και γίνεται μεγάλη δύναμη. Μακάρι όποιος βγει εδώ στην Ελλάδα να εφαρμόσει τη Συσάκτεια. Για να ξεκινήσουμε και εμείς μια ανωδική πορεία. Η μεταψήφωση που πιστεύει ο Πλάτωνας είναι η κατάλληλη πιστεύω. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με Βίβλο. Ναι, βέβαια, δεν το δέχονται. Και ούτε όλοι οι Έλληνες. Σας μιλούμε βέβαια δεν το δέχονται. Αυτά φυσικά. Η μεταψήφωση. Ο Θαλής ο Μιλίσιος και αυτός Σιμίτης. Ο Λιγουργός. Ο Λιγουργός. Ο Λιγουργός του Στρατιάτης. Το Λιγουργός Αξίδος. Και στην πτωλεμαϊκή περίοδο φυσικά όλοι οι Ευκλήδες και όλοι οι μεγάλοι. Αρχιμήδες και όλοι οι μεγάλοι. Και να είναι η Αίγυπτος, όπως το λένε, η βιβλιοθήκη. Ίσως το επόμενος. Και να συμπληρώσω και κάτι πολύ σημαντικό, ένα τελευταίο για την Αίγυπτο. Τόση δε ήταν η σημασία της Αίγυπτου, που αυτοκράτορας Αύγουστος, ο Οκτάβιος Αύγουστος, ο δεν την κατέλαβε έτσι, ο Οκτάβιος το καλοκαίρι του 30 χρόνου του νίκησε την Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα ήταν ο τελευταίος αντιπρόσωπος των Πτολεμαίων, της δυναστείας του Πτολεμαίων. Μετά από 300 χρόνια την κατέλεσε. Ξέρετε τι νόμο έβγαλε για την Αίγυπτο. Οποιοδήποτε συγκλητικό ή υπόθεση τη τάξη των πλουσίων των αριστοκρατών, όποια ανήκα στην τάξη των. Αυτήν την τάξη, έπρεπε για να επισκεφτούν και μόνο την Αίγυπτο. Έπρεπε να δώσουν μια γραφή αναφορά γιατί, πόσο θα κάτσουν γιατί. Διότι φοβόταν οποιοδήποτε συγκλητικό, οποιοδήποτε υπόθεση τη τάξη τη, θα μπορούσε να κάνει ένα μικρό πασκόπημα, να κλείσει το πλούσιο, να του κόψει και τα σιδηρά. Ήταν η πηγή των σιτήρων. Άρα με δύο πράξει, οποιοδήποτε θα μπορούσε να καταστρέψει την αυτοκρατορία. Με δύο απλές κινήσεις. Το και απαγόρευσε μάλιστα απαγόρευσε και τα κλαμπς. Δηλαδή μέχρι και οι πυροσβέστες δεν πρέπει να είναι το υπηρετήριση όπως κάνουν ένα είδος επαναστατική τόσο που δεν έχουν κάποιος άλλος. Και επίσης ένα έρμεσα από κάτω, ας ξέρετε, εσύ ότι υπάρχει ένα έρμεσα από κάτω, ας ο Λουκής Κάσιος. Αυτός είχε προδώσει το όνομα του Απίλιο. Έκανε ρόντα με την γυναίκα του. Και έκανε πρασκόπημα το 175 που επαναστάθησε στην Αίγυπτο φυσικά. Αλλά όταν ήρθε ότι ο κόσμος αγαπούσε τον Απίλιο,
Μα και το Βυζάντιο το έπεσε επειδή έχασε την Αίγυπτο. Ακριβώς. Στο Βολό. Ο κύριος πίσω, το όνομά σας. Δημήτρης. Ο κύριος Δημήτρης, για τον λόγο. Αυτό που είναι και α, μιλάμε. Μιλήσαμε προηγουμένως για την κυβωτότητα της διαθήκης. Το κυβότιο αυτό το οποίο πηγαίναμε σε όλες τις μάχες. Ναι, κάπου είχα διαβάσει και θέλω να το επιβεβαιώσω και το αρνηθείτε. Το δηλώσω και άδεια. Ήταν ένα πολύ σοβαρό έργο. Τέσπαν, είχε ανακαλύψει, λέει, ο Ισίρις ένα είδος, λέει, μπαταρία στη στοιχεία. Έγινε εξαιρετικός. Όχι, θα τα ακούσετε στην άλλη μας διάλεξη, την άλλη Κυριακή. Ότι υπήρχαν όπλα βιολογικού πολέμου, θα τα λέγαμε σήμερα. Ναι. Τα οποία υπήρχαν μέσα στην Κιβωτό. Γι' αυτό και πολλές φορές η Κιβωτός έβλαφτε όσους δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά την Κιβωτό, έβλαφτε και τους δικούς τους. Ναι. Φαίνανε και Εβραίοι, δηλαδή, δεν τα χρησιμοποιούσαν σωστά. Και τι θα είναι διάστημα να είχαν πάρει την. Ναι, θα τα ακούμε αυτά όλα. Από τη Φεστό της Κρήτης, ναι, και τα μεταλλουργία που βρεθήκαν εκεί, τις αμοιόνες. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε ότι ο ύφεστος ήταν ο κατεξοχήν αρμόδιο, ναι, για μεταλλουργία. Ναι. Θα ήθελα να σας πω, δεν σας το είπα, όσοι θέλετε, ναι, τα στοιχεία της ομιλίας, περισσότερα από όσα ακούστηκαν εδώ, υπάρχει ένα CD, το δίνουμε μόνο 5 ευρώ, για όσους θέλουν και μαζεύουν στοιχεία, που μπορείτε να έχετε όλοι διάλεξη. Θα μπορούσα να πω αυτό το κομμάτι από τον Κουράγιο στην Ελλάδα, γιατί είναι κάτι. Ναι, κομματάκι αυτό. Στα αγγλικά τα μεταφράζουν, αλλά υπάρχουν λίγο. Υπήρχαν κάτι, όπως είχα πει πριν. Η Ελλάδα, συγγνώμη, δεν έχει σχέση και με τη Σελήνη. Ναι, και οι θηλυκές θεάτες, δηλαδή. Ήταν μια θεάτη. Ορίστε, τη νύχτα, τη θεάτη. Η θεάτη τη νύχτα. Και η Εκάτη και η Αρτέμιδα έχει το σύμβολο της Σελήνης. Γι' αυτό και μακάρι το πιθάνω. Θέλω να σας φέρω για ομιλητή το Σωτήρη του Σοφιά, που έχει γράψει το βιβλίο για τα μυστικά της Ελλήνης. Γι' αυτό και η Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, Βουλιάν, γι' αυτό και η Κωνσταντινούπολη, ακόμα και μέσους της Βυζαντινής κυριαρχίας κτλ., ένα από τα σύμβολα τα πολεμικά και της πόλεως παραμένει η Μυσέλινος. Η Μυσέλινος είναι λάθος να τη δώσουμε στο Ισλάμ ή στους Τούρκους. Είναι καθαρά ελληνικό. Και απλά στους Τούρκους άλλαξαν το αστέρι από εξάκτηνο, το κάνανε πεντάκτηνο. Είπε από πεντάκτηνο εξάκτηνο και αυτό έγινε με τους Νεότουρκους. Ήταν όλο, υπάρχει σε νόμισμα. Ήταν σύμβολο. Λοιπόν, Νίκο, οι έμπουσες, υπάρχουν, Νίκο, ακούς, οι έμπουσες είναι θηλυκίας δαίμονας. Και αυτές έχουν έρθει από την Συροφινίκη στην Ελλάδα, είναι εισαγωγεγόμενες. Και είναι παιδιά της Λίλιθ, έτσι. Και συμβολίζουν την μοιχεία και την κακία. Η Λίλιθ, που λες, η οποία παρομοιάζεται με κουκουβάγια, είναι η χανανίτικη, η σημαντική εκάτοικη. Οι Εβραίοι μέχρι και το Μεσαίωνα βάζανε διάφορα πρακτικά για να προστατεύονται από την εκάτοικη. Η εκάτοικη ήταν ο πραγματικός ηγέτης του Ταρτάρου. Αυτοί φορούσαν έναν μπρούζινο σαντάλι, ενώ ο Αφροδίτη φορούσε ένα χρυσό. Οι κόρες ήταν οι εμπούσες, λέει, και μπορούσαν να μεταμορφωθούν όλες αυτές σε αγελάδες, σε σκύλες. Και ήταν μια τριάδα. Ήταν η τριάδα, σημαντική τριάδα, μαζί με την Αφροδίτη. Όταν αυτό τα πνευματικά όντα υλοποιούνται, μπορούν να γίνουν άρενοι φίλοι. Η Λίλιθ, λοιπόν, ήταν ο θηλυκός δαίμονας, ο οποίος μαζί με τον Σαμιάζα είχαν δημιουργήσει πάρα πολλούς απογόνους. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει στο σύμπαν μία άλλη ανθρωπότητα, να το πούμε έτσι, η οποία είναι σε άλλη διάσταση. Γιατί όταν υλοποιούνται είναι σαν άνθρωποι. Ναι. Πάλι για την Εκάτη, η φράση εκεί που λέει «κακόν» για τις ερηνίες μιλώντας, κακόν διεκάτης καγέχνω, δηλαδή καταπιάνονται με το κακό, στο όνομα της Εκάτης είναι η απόδοση, είναι ελληνική. Και είχε από κάτω ένα ολόκληρο κατάλογο ανασκολοπισμούς, δρασίματα, εθνικισμούς, παίδων. Θυμάμαι τη φράση κιόλας, αποφθορά σπέρματος παίδων. Δηλαδή, πού το πήρες.
Διαβάστε τις Αυμενίδες του Εσχύλου, έστω και σε μετάφραση, αν και του κάτω που είχα πάρει είναι κακιά και έχω δουλέψει ο ίδιος το κείμενο πάνω, δηλαδή με το λεξικό σταματάκο, ας πούμε, και βγαίνουν πράγματα άμα το πάρεις από το αρχαίο κείμενο, από το λεξικό και τα αποδόσεις ο ίδιος κλπ. Δηλαδή, που θα σηκωθεί τρίχα. Προφανώς, έτσι, υπήρξε κάποιος πολιτισμός ενιαίος στο παρελθόν, πόσο δεν. Και στην Ασλαντίδα και στην Αίγυπτο. Ναι, ένα ενιαίο. Δηλαδή το βλέπει, υπάρχουν. Κοινό στοιχείο οι πυραμίδες. Υπάρχουν και κοινά σύμβολα. Δηλαδή βλέπει τι βάστιε, λαβύρινθου, σταυρού, κύκλου, ηλιακού, τελείε, ζωέ κτλ. Τα βλέπει παντού. Τα βλέπει στην Αμερικάνικη και στου Ινδιάνου. Τα βλέπει, α πούμε, στην Κίνα. Τα βλέπει στην Αυστραλία, στην Αφρική. Κάποιο βίαιο γεγονό προφανώ πρόσπασε, το ράγισε σε κομμάτια και αυτά αναπτυχθήκαν μετά τα ό,τι απέμεινε. Μόνο του το καθένα, πήρε το δρόμο του, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά κάπου παθιά είναι αυτό που πολύ ωραία κάνετε στη συνεργασία σας, ας πούμε, το να τα μαζέψεις και να βρεις τα παράλληλα στοιχεία και άρα υπάρχει στοιχεία. Μια αντιπαλότητα στο σύμπαν, προφανώς, η οποία συνεχίζει ακόμα, δεν έχει λύσει. Λοιπόν, ναι, προφανώς θα υπάρχει μια αντιπαλότητα στο σύμπαν και δεν ξέρω αν είναι φυσικά ή τεχνικά ή, ξέρω εγώ, ιδεατά. Να το πούμε έτσι, σαν αντίρροπη, πώς να το πούμε, δυναμική, προφανώς. Δηλαδή, όπως είναι το δίτυχο άστρο Μάρβελ, φως... Η θέση των Παγκλικιανών από τον 7ο αιώνα, ότι ο Θεός δεν κυβερνά τον πλανήτη, αλλά θα κυβερνήσει στο μέλλον τα αιώνα. Ναι. Δηλαδή, και... αναγνώριζαν από τον 7ο αιώνα του Βυζαντίου οι Παγκλικιανοί, ότι ο Θεός δεν κυβερνά τη γη. Το κυβερνάει η αντίπαλη παράταξη και ενευθέτω το χρόνο να κυβερνήσει. Η Βογομήλη. Ναι. Η Βογομήλη μετά. Είναι η Παυλικιανή τη Βουλγαρία. Ναι. Και μετά γίνονται οι καθαροί στην Γαλλία. Οι καθαροί, οι μεταρρυθμιστέ. Λοιπόν, αλλά. Ακόμα και τώρα, ναι, ακόμα και τώρα. Και... Άρα η μεταρρύθμιση ξεκίνησε στο Βυζάντιο και όχι στη Δυτική Ευρώπη. Ναι, βεβαίω. Κοιτάξτε στο Παλάτιο. Στο Παλάτιο. Τα συζητάγαν όλα. Απλά αυτό δεν ήταν συζήτηση για να γίνεται στο λαό μπροστά. Ποιο. Έβγαζε αυτά που λέγανε μέσα στα συμπόσια τους, ας πούμε, και περνάγανε καλά έξω του, έπαιρνε και το σήκωνε μετά. Η Θεοδώρα, η οποία αναστήλωσε τις εικόνες, η Διοκή της Ορθοδοξίας πριν από λίγες μέρες... Α, σήμερα δύο πράγματα. Γιορτάσαμε, ναι. Έσφαξε 100.000 Παυλικιανούς. Γιατί ζούσανε, λέει, αδελφικά, μοιραζόντουσαν την περιουσία τους και είχαν κοινοκτημοσύνη όλοι πάνω στις περιουσίες τους. Και κανείς μεταξύ τους δεν ήταν χωρίς στέγη και χωρίς φαγητό. Είχαν καταργήσει λατρεία τριάδος, δεν είχαν μοναστήρια, δεν είχαν ιερείς και λαϊκοί, όλοι ήταν αδέρφια. Και είχαν πρεσβυτέρους οι οποίοι κυβερνούσαν τις εκκλησίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ειδικά αυτό το ότι ενώναν τις περιουσίες τους στο φεουδαρχικό Βυζάντιο, σηκώθηκε τρίχα τους κάγκελο, να πούμε, των κρατούντων. Και η αρχαία και Αθήνα. Και του χτύπησαν για περισσότερο για αυτόν τον λόγο, ξέρω. Η αρχαία Αθήνα, δηλαδή από το Σόλωνα και τον Πισθένη και μετά, ας πούμε, δεν υπάρχει ιερατείο μέσα στην Αθήνα. Το ιερατείο είναι έξω, είναι στα μεγάλα κέντρα. Πρόσεξε. Υπάρχει μέσα στο γίγνεσθε το πολιτικό της πόλης, κληρώνονται κάποιοι για να κάνουν ρόλο ιεροφάντη. Από εκεί βγαίνει η λέξη κληρικός. Α, λοιπόν, από το κλήρος. Βέβαια. Από το κλήρος. Από εκεί και πέρα, άμα παντρεύσω την κόρη μου, την παντρεύω στο σπίτι μου και ιεροφάντης είναι εγώ, νοικοκύρης. Μετά σε ονοματοδοσία το ίδιο. Δηλαδή, τα καθημερινά τα κάναν ήδη. Τις μεγάλες γιορτές, Παναθήνια, θεσμοφόρια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αυτά έκαναν στην... Όμως, άμα δεν γραφώσουμε. Πρέπει να γραφτεί για να είσαι πολίτης. Και βέβαια, καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει, περί γνησιότητας των πολιτών κτλ. Και σε καθαρίζανε. Έχεις, όλοι οι λαοί καθαρίζουν. Όπως καθαρίζαν και οι Εβραίοι, όπως δεν ήταν. Δηλαδή, από αυτούς που γυρίσαν τη Βαβυλώνα, την ξέρεις την ιστορία πολύ καλά. Και εμείς ευχαριστώ, σκέφτεσαι. Καλά. Και όποτε θέλετε να κάνετε διάλεξη, θα επικοινωνήσουμε με το email. Να μου πείτε θέμα. Και αν Κυριακή νομίζετε ότι μπορεί. Πάντως, επειδή έχει ενδιαφέρον, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή μείναμε ιδρύκα. Να πάτε στο καλό παιδί. Όταν εμφανίζεται στην τραγωδία στις Ευμενίδες, δηλαδή τι γίνεται εκεί. Είναι μέρος μιας τριλογίας, Αγαμέμνος, σκοτώνει κλιτανίστρα των Αγαμέμνωνα,
έχει μια φοβερή ατάκα εκεί μέσα, τον οποίο θα σας πω μετά, αν θέλετε. Στο δεύτερο μέρος σκοτώνει ο Ρέστης, τι μα... Αίγιστο. Το τρίτο μέρος είναι λοιπόν που πάει και έτσι και το κυνηγάνει οι Ερμίες, στο ναό του Απόλλωνα, στους δελφούς και ζητάει την ίδρωση. Βλέπετε πολλά λοιπόν σε αυτό το έργο, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, ο Απόλλωνας σου λέει, θα πας στην Αθήνα, να σε δικάσω γιατί είναι κράτος, έχουν νόμους, είναι κτλ. Εκεί θα καθαρίσεις. Και φεύγει. Στη σκηνή λοιπόν, επειδή υπάρχουν οι Ερμίες κάτω και κοιμούνται εξαρτημένες, εμφανίζεται λέει το φάντασμα της Κυτελίστρας. Λέει, σηκωθείτε, σας ξέφυγε. Και αρχίζει και τις βρίζει. Και τους λέει, εγώ που τόσα έχω κάνει για σας. Τι έχει κάνει. Και αρχίζει. Χωές τα ενούς. Δηλαδή, χωές είναι το μέλι, γάλα, μέλι, γάλα και κρασί. Τα ενούς είναι χωρίς κρασί, είναι προέλευσης Διονύσου. Άρα, δηλαδή, πρόκειται της σκεφτικής μεταρρύθμισης. Και το συμπληρώνει. Νυφάλια με λίγματα. Νυκτίσεμνα δείπνε της χάρας. Νυκτίσεμνα, της νύχτας, ιερά, δείπνα επί χάρας, μακριά από ώρα γνωστού Θεού. Φοβερή ατάκα. Λέει, ας πούμε, δηλαδή, η Κλητεμίστρα λατρεύει την προηγούμενη χριστία. Την Κρόνια. Και βρίθη, ειδικά και στον Απολλόδωρο το βρίσκεις και τα λοιπά, βρίθη μία συνύπαρξη των δύο θρησκειών για περίπου 1,5 αιώνα δύο, όπου γίνεται από πλευράς ιερατείων από κάτω, κυριολεκτικά χαμός. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, και ότι οι ήρωες μετά τον Τροϊκό Πόλεμο και τα λοιπά, χάνουν, γυρνάει ο Διομήτης και το πετάει γίνεται 106 χιλιάδων αυτών. Δηλαδή, ο Αγαμέμνονας σκοτώνεται. Λοιπόν, Και καταραίει ο μικυναϊκός πολιτισμός, ας να πει ο ανακτορικός πολιτισμός, εκ των έσω. Ναι, 80 χρόνια μετά από λοιπόν, ούτε καν 80. Λοιπόν, και καταραίει εκ των έσω, σφάζει ο ένας τον άλλον, δηλαδή, άμα πάτε έχετε πάει, ας πούμε, στις Μυκήνες. Έχεις οπτική επαφή, τα κάστρα, δηλαδή στις Μυκήνες και στα 5 με 7 χιλιόμετρα ευθεία, ο 10 χιλιόμετρα είναι το κάστρο του Άρους. Ναι. Ούτε από το κέντρο που ήταν ο Σιλδάρης. Κάτω αριστερά είναι η Τίριθα. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχουν 3-4 βασιλείς τοπικοί, σαν έναν κάμπο, ο οποίος δεν είναι ρε παιδί μου ο Θεσσαλικός κάμπο.